Το που μπορούμε, είναι, λέω. Είναι το μισό από το δικό είναι μας. Καλώς ήρθατε στον ρεαλισμό από μένα. Όχι. Τι μου λέτε και τώρα. Θα έχουμε αύξηση με το πακέτο Juncker των μέτρων αντιμετώπισης της ανθρωπικής κρίσης. Και τρίτον, και τρίτον, επειδή έχουμε πρόγραμμα τετραετίας, από φέτος θα το υλοποιούμε. Είστε σίγουρος? Βεβαίως. Δεν μας απειλείτε με εκλογές, κάτι τέτοιο. Όχι, για να χάσουμε, για να κερδίσουμε. Άλλο, κερδίστε. Μας δεν απειλούμε. Έτσι, έτσι βλέπετε τη δημοκρατία. Να κάνετε εκλογές όταν νομίζετε θα κερδίσετε. Όχι, όχι. Πώς αλλιώς. Δεν μας ενδιαφέρει, θα κάνει ο κόσμος, θα πει στην οικονομία. Με τον ίδιο χαριτωμένο τρόπο θα σου πει ο κύριο οικονόμου. Ότι τους απειλούμε. Δεν τους απειλούμε, θα κερδίσουμε θέλουμε. Εκλογές κάνει κανένα για τις κερδίσεις. Λέω λοιπόν, είμαι βάση συνταγματική προθεσμία. Άρα δεν μας ενδιαφέρει η κοινωνία. Λοιπόν, τα θέματα του ΕΕ. Που είναι δέσμευσή μας η καταργήσή του, πώς θα υπάρξει φέτος, θα το δούμε. Δεν λέμε στον κόσμο. Είναι σαφής η δέσμευσή μας η προεκλογική και με βάση το πρόγραμμα στη Βουλή. Δεν την πήρε πίσω ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Δεν την πήρε, θα το δούμε, είπε. Δεν την πήρε πίσω. Να τελειώσω όμως. Η διαπραγμάτευση είναι στη μέση αυτή τη στιγμή. Θα έχουμε μια πρώτη ολοκλήρωση πιθανά με κάποια μέτρα, τα οποία θα είναι το σύνολο, θα είναι μερικά μέτρα που θα ξεμπλοκάρουν τη χρηματοδότηση. Αναγκαιότατο. Και μετά θα έχουμε τις δύο μεγάλες συμφωνίες. Η μία αφορά την ανάπτυξη. Από τώρα εργαζόμεθα και υπάρχει μάλιστα ένα επιτελείο υπό τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, τον κύριο Θεοχαράκη, που σχεδιάζει τις θέσεις σχετικά με το θέμα της ανάπτυξης. Και η δεύτερη που αφορά την απομείωση και τη ρύθμιση του χρέους. Διότι χωρίς το δεύτερο, το θέμα της ανάπτυξης με μη βιώσιμο χρέος, καταλαβαίνετε, θα είναι ένα διέξοδο. Πώς δένουν όλα αυτά τώρα, συγγνώμη Δημήτρη μου. Πώς δένουν όλα αυτά με την ιστορία του δημοψήφισμα? Ναι, αυτό θέλω να το ζητήσω. Πού πάει το δημοψήφισμα? Το δημοψήφισμα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Για να το διευκρινίσω, για να μην το λέμε τίτλους. Εσείς είστε μια κυβέρνηση που έχετε συγκεκριμένες εξαγγελίες. Και μάλιστα, εγώ να πω ότι τις μειώσατε αυτές τις συγκεκριμένες εξαγγελίες στο όνομα μιας συμφωνίας αναγκαίας για να μπορέσει η χώρα να χρηματοδοτηθεί κτλ. Μάλιστα. Έρχεστε λοιπόν και μας λέτε ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο να καταλήξετε σε μια συμφωνία που δεν θα σας αρέσει. Διότι τότε θα έχει νόημα το δημοψήφισμα. Άμα δεν σας αρέσει, τι νόημα έχει? Ωραία. Αν δεν σας αρέσει λοιπόν, θα μας ζητήσετε να πάρουμε εμείς την απόφαση μέσω δημοψηφίσματος για το αν πρέπει αυτή η συμφωνία να εφαρμοστεί ή όχι. Μας λέτε δηλαδή να σας επιβάλλουμε να εφαρμόσετε κάτι που δεν θα σας αρέσει. Ζούμε στον κόσμο της λογικής. Με συγχωρείτε δηλαδή, κύριε φίλη. Ένα κόμμα που δεν θέλει να εφαρμόσει κάτι που δεν του αρέσει, δεν το εφαρμόζει. Να σας απαντήσω. Ναι, παρακαλώ. Η ιστορία των δημοψηφισμάτων είναι μια, στην πολιτική θεωρία και στην πολιτική πρακτική, μια ιστορία που έλεγε την καταγωγή της κυρίως από την εποχή του Ντεγκόλ στη Γαλλία. Ναι. Μείζωνος σημασίας αποφάσεις, όπου η πολιτική εξουσία, ακόμα και μια ισχυρή όπως ήταν η διακυβέρνηση Ντεγκόλ, δεν έχει την νομοποίηση να λάβει και δεν θα ήθελε να αποτελέσει ένα αντικείμενο μιας αντιπολιτευτικής διαμάχης. Αυτές οι αποφάσεις έρχονται στην κρίση του λαού. Δημοκρατικά δεν λέει κανείς όχι. Παίρνει θέση η κυβέρνηση. Ναι. Δεν λέει ως Πόντιος Πιλάτος δεν παίρνω θέση. Θα έχει συμφωνήσει ήδη η κυβέρνηση. Μπορεί να πει ότι αυτό το πράγμα δεν έχω αξιοδότηση να το υπογράψω. Και ζητώ από το λαό αξιοδότηση. Μπορεί να πει ότι δεν θέλω να το υπογράψω, αλλά δεν θέλω να πάω την ευθύνη αυτού του πράγματος και δώστε μου την εντολή για μια νέα διαπραγμάτευση. Η κυβέρνηση δεν το έχει πιο ευθύνη, δίλημα, κύριε, σε όλη το πιο τώρα. Δίλημα. Γι' αυτό έχει σημασία τι θα ρωτηθούμε. Γι' αυτό έχει σημασία ποια θα είναι η συμφωνία. Ακριβώς. Χωρίς αυτό δεν πάω κανένα. Γι' αυτό βάση. Και ο Πρωθυπουργός δεν είπε ντε και καλά δημοψήφισμα. Είναι ένα έσχατο μέσο το οποίο το προβλέπει το Σύνταγμα, το προβλέπει ο νόμος που στο μεταξύ έχει ως εκτελεστικός ψηφιστή. Για το θέμα του δημοψηφίσματος. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός. Επαναλαμβάνω. Θα δούμε ποια είναι η συμφωνία. Θα πάρει θέση η κυβέρνηση και θα ζητήσει. Πριν την υπογράψετε, θα πάτε για δημοψήφισμα ή μετά? Μα τώρα μου ζητάτε να σας απαντήσω θέματα τα οποία έχει σημασία, έχουν να κάνουν αυτό, με την ουσία της συμφωνίας. Με την ουσία της συμφωνίας. Σύμφωνοι. Ξέρετε, υπάρχει γνωστή ιστορία αντρεφερέντου. Μα το λέει πριν. Θυμάστε ότι ο Μαγκάκης που είχε πάει εκ μέρους της κυβέρνησης Παπανδρέου για τα ευρωτουρκικά στην έξω, στην Ευρώπη, είχε πει συμφωνώ αντρεφερέντου. Μάλιστα. Ναι, λοιπόν, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι κινήσεις διπλωματικές πολιτικές. Δεν μπορούμε τώρα να συρρυκνώσουμε τις δυνατότητες των κινήσεων σε μια συζήτηση σε αντίθετο. Και μετά το δημοσίευμα, τι κύριε φίλη, αφού το θέτετε έτσι, είμαστε υποχρεωμένοι και εμείς να ρωτήσουμε τι θα γίνει μετά. Θα ολοκληρώσει τη διαπραγμάτευση η ελληνική κυβέρνηση. Πιστεύετε ότι ένα δημοψήφισμα της μίας ή άλλης μορφής, του ενός ή του άλλου αποτελέσματος, δεν το λάβει υπόψη η Ευρώπη? Θα πει νοιάζει. Αλλά ταυτόχρονα. Θα δούμε. Είναι στοιχείο του σχεδισμού δύναμης. Όπως στοιχείο του σχεδιασμού δυνάμεις είναι τα λεφτά που έχουν οι εταίροι και τα κουνάνε έτσι, και λέει κάντε αυτό, αλλιώς δεν παίρνετε. Έτσι και στοιχείο του σχεδιασμού δύναμης είναι
ή επιβεβαιούμενη ή αναιρούμενη λαϊκή. Και αν μέχρι τότε σας κλείσουν οι τράπεζες, κύριε Φίλη, τι θα κάνετε? Τώρα θα αρχίσουν να κλείσουν. Ένα λεπτό, κύριε Φίλη. Γιατί εγώ ακούω όλους και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, όλους τέλος πάντων, ακούω πολλούς να λένε ότι θα φτάσουμε στο δημοσίευμα με κλειστές τράπεζες και μια αστάθεια οικονομική απόλυτη. Λοιπόν. Ήδη λοιπόν αυτό το έχετε μετρήσει. Το λένε αυτοί, το λέτε κι εσείς τώρα. Θα αρχίσουμε να υπονομεύουμε τα ίδια λένε για τις εκλογές, όπως θυμάστε. Δεν θα αρχίσουμε να θέτουμε υπό την έγκριση των τραπεζιτών μια δημοκρατική διαδικασία. Αφήστε τώρα αυτά. Εκλογές που χθες κάναμε. Αλλά λέγανε τα ίδια. Η τιμή και δεν τι λέγανε. Οι καταθέσεις κλπ. Αλλού θέλω να καταλήξω. Εμείς δεν εργαζόμαστε με το σενάριο της κρίσης και του δημοσιοφίσματος. Εργαζόμαστε με το σενάριο της συμφωνίας. Αυτό έχει σημασία τώρα. Το plan A, B, C για μας είναι η συμφωνία. Η αμοιβαίως αποδεκτή συμφωνία. Αυτό είναι και απολύτως... σε λίγο θα έχουμε αποτελέσματα. Αυτό είναι απολύτως κατανοητό. Και επειδή... θα εκτιναχθεί η οικονομία μετά τη συμφωνία. Μισό λεπτό. Θυμηθείτε το αυτό. Αυτό είναι δεδομένο, κύριε Φίλε, ότι αν υπάρξει συμφωνία θα υπάρξει ένα καλύτερο περιβάλλον. Δεν το συζητάει κανείς αυτό. Το ερώτημα είναι αν δεν υπάρξει συμφωνία. Θα τα κουβεντιάσουμε τότε. Διότι είμαστε τρεις μήνες σε μια διαπραγμάτευση, σύγκρουση, εγώ θα έλεγα, η οποία δείχνει τις διακριτές πολιτικές και των δύο πλευρών. Και η οποία παράγει, τι με κάνει εμένα να οδηγηθώ στο συμπέρασμα ότι θα συμφωνήσει. Και στοιχεία ύφεσης. Είμαστε σαφείς. Ναι, προφανές είναι παράγει λέμε, στοιχεία ύφεσης. Βεβαίως δεν είναι διαρθωτικά στοιχεία ύφεσης. Είναι συγκυριακά. Δεν είναι μέτρα τα οποία σε βάζουν σε ένα τούνελ ύφεσης. Σαν αυτά που θέλει η Νέα Δημοκρατία του Πασόκ να υποστηρίξουμε. Είναι συγκυριακά και θα φανεί. Και θα φανεί ότι μόλις συμφωνήσουμε, θα υπάρξει εκτείναξη. Άκουγα και κάποιες εκτιμήσεις εδώ, ναι, ελληνικών παραγόντων. Εκτείναξη ελληνικής οικονομίας. Και καλά, ο λαός έχει συνείδηση, αυτό τελειώνω, ο λαός έχει συνείδηση ότι και στη χειρότερη εισαγωγικά συμφωνία, αν καταλήξουμε σήμερα, θα είναι απείρως καλύτερη από τα μνημόνια μας είχατε φέρει εσείς. Αυτό πρέπει να πεις και το κόμμα σας. Όχι, πρέπει να πεις στην κοινωνία. Πρέπει στην κοινωνία, γιατί η κοινωνία θυμάται και η κοινωνία αντιλαμβάνεται ότι γίνεται. Θυμάται. Και έχουμε και δημοκρατία. Και στη δημοκρατία και στη συμφωνία. Και επιβραβεύει ή αποδοκιμάζει. Πάντα ξέρετε και θα κριθείτε και θα συγκριθείτε. Βεβαίως. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Βεβαίως. Και μέχρι τώρα, για να σας πω το τι ισχύει μέχρι τώρα, πρέπει να υπάρξει πολιτικά όμως. Πρέπει να υπάρξει δημοκρατία πολιτικά όμως. Δεν υπάρχει σήμερα. Καλά, καλά, εντάξει. Δείτε την πραγματική οικονομία τον άλλο πυλώνα. Εντάξει, αυτά τα δούμε. Τα δούμε. Αυτή η αλαζονία. Δεν είναι αλαζονία, αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Τα ψέματα έχουν κοντά ποδάρια. Επειδή τα ψέματα έχουν κοντά ποδάρια και η αλαζονία. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για δεύτερη φορά έκανε επίθεση στην Ελλάδα. Η αλαζονία και δεν μιλάει Νέα Δημοκρατία. Το ξεχάσατε. Για δεύτερη φορά και δεν μιλάει Νέα Δημοκρατία. Ήταν εχθές στο Στρασβούργο. Είδατε την ομιλία του. Να βάλουν πλάτη οι ευρωπαϊκές χώρες στην Ελλάδα. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για δεύτερη φορά σε τρεις μήνες επιτίθεται στην ελληνική κυβέρνηση. Όταν έξω να κάνουμε διαπραγμάτευση. Όταν εμείς βγαίναμε να κάνουμε διαπραγμάτευση. Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Όταν εμείς βγαίναμε να κάνουμε διαπραγμάτευση. Υπονομεύατε συνειδητά τη χώρα. Καλά. Έτσι, υπονομεύατε συνειδητά τη χώρα. Και τους Έλληνες πολίτες. Μην τους σώζετε άλλο. Νεόφτωχους δημιουργούς. Μην τους σώζετε άλλο. 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ έλεξη πρώτες μεσοφυλές, κύριε φίλε. Έχει διαβληθεί η αγορά. Μην τους σώζετε άλλο. Καλά, παρακαλώ. Μην τους σώζετε άλλο. Και τώρα προσέξτε. Προσέξτε, τα 70 δις ληξιπρόθεσμες. 9 δισεκατομμύρια ευρώ παραλάβαμε, 3 δισεκατομμύρια ευρώ παραδώσαμε, 4,5 δισεκατομμύρια το έχετε πάρει. 70 τα κάνατε. Όσο και να φωνάζετε, 70 δις όσο και να φωνάζετε, ο κόσμος καταλαβαίνει, η αγορά καταλαβαίνει. Μόνο το Μάρτι 989 εκατομμύρια πολιτική με κυβέρνηση Τσίπρα. Οικονομική ανάπτυξη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. 989. Αντιλαμβάνεστε, δεν πληρώνετε κανέναν, έχετε πάρει τα λεφτά ακόμα και από το ΑΚΑΓΕ, έχετε πάρει τα χρήματα από παντού. Είναι δυνατόν να τα λέτε αυτά στον κόσμο. Είναι δυνατόν να τα λέτε αυτά. Τράπεζα Ελλάδος είναι. Τα έχετε πάρει, κύριε φίλε. Πού τα πήγαμε, για να πληρώνετε δηλαδή μισθούς και συντάξεις. Τράπεζα Ελλάδος είναι. Για να πληρώνετε μισθούς και συντάξεις. Μια πρακτική. Ούτε ένα πάγια ερευνητικό. Πάρτε λοιπόν στα πανεπιστήμια. Πάγια, έχετε πάρει τα ερευνητικά προγράμματα. Έχετε πάρει από παντού τα χρήματα. Είναι δυνατόν να λέτε τα πράγματα. Σας κατακούει ο κόσμος. Σας ακούει ο κόσμος. Και μας λέτε τώρα ότι έχετε κάνει μια διαπραγμάτευση και φτάσατε λοιπόν στο σημείο 0.